Στόχος και τώρα κάνει έργολ, μαζεύει ο Τεόντοσιτς και περνάει γρήγορα το κέντρο. Δεν υπάρχει επνευδιασμός του Ολυμπιακού, έχουν επιστρέψει γρήγορα οι πράσινοι. Ο Τεόντοσιτς όμως θέλει να πιάσει ανοργάνωτη την άμυνα, η μπάλα δεν πέφτει στο καλάθι, αλλά αντικανονικά την διώχνει. Κάποιος παίκτης του Παναθηναϊκού δεν πρόλαβα να δω ποιος ήταν, τράβηξε η Στεφάνη. Ο Σκοτσιανίτης με τον Τεόντοσιτς αλλάζουν την μπάλα. Αυτή τη φορά ο Σκοτσιανίτης από κοντά σκοράρει και μειώνει στον έναν. Τώρα ανεβαίνει και δίνει σκρίνο Μπουρούσης. Παπαλουκάς έξω για τον Τσίλτρες. Έχει χώρο για σουτ. Προτιμάει τη διείσδυση. Τσίλτρες χαμηλά για δύο. Αστοχή. Κλέιζα το επιθετικό rebound και το καλάθι. 11-8. Πρόσεξε εδώ ο Περπέρονο. Παπαλουκάς στείνει την ομάδα του για την επίθεση. Καλπερίν. Τσίλτρες από τη γωνία. Περνάει την μπάλα χαμηλά στον Κλέιζα, αυτός που την επιστρέφει. Ο Τσίλτρες δοκιμάζει του τριών πόντων, δεν μπορεί να ισοφαρίσει. Ριμπάν από τον Μπέκοβιτς, όχι από τον Παπαλουκά τελικά. Παπαλουκάς για τον Χαλπέριν, ξανά Παπαλουκάς. Του τριών πόντων από τον αρχηγό του Ολυμπιακού και ισοπαλία. 13 όλα. Τσίλτρες με τον Περπέρο που να του δίνει πάντα τα δύο μέτρα που λέγαμε και νωρίτερα. Τσίλτρες πάει σε διείσδυση. Όμορφη προσπάθεια, δεν πετυχαίνει καλάθι, αλλά έρχεται ως τρέιλερ για follow κάρπο. Θέλει γρηγορότερη αντίδραση σε επιθέσεις του Παναθηναϊκού. Σοσιανίτης δεν μπορεί να σκοράρει από κοντά, αλλά έρχεται ο Κλέιζα με το follow να πετύχει δύο πόντους. Δίνει πάλι στην Οπέκοβιτς, βγαίνει ο Σοσιανίτης, αλλάζει όλα τα σκηνό Ολυμπιακός. Στοπ από το Σοσιανίτη πάνω στο Σπανούλι. Αυτή είναι η πολύ καλή άμυνα που μπορεί να παίξει ο Σοσιανίτης. Το έχουμε επισημάνει Γιώργο Λινιάτη απέναντι στα pick and roll και στις αλλαγές στα σκρίν που κάνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Εδώ βλέπουμε και πάλι τον Παπαλουκά στην επαναφορά για τον Τεόντοσιτς. Καλή επαναφορά του Ολυμπιακού, πανέξυπνη επαναφορά του Παπαλουκά στον Τεόντοσιτς. Ο Παναθηναϊκός τρέχει στον ευνηδιασμό. Ο Μπατίς δεν μπορεί να καρφώσει την μπάλα μετά το άστοχο layup του Νίκολας. Και ο Τσίλτες στην άλλη πλευρά του γηπέδου περνάει την άμυνα. Πετυχαίνει καλάθι με ταμπλό. Παίρνει και φάουλ από τον Γιάννη. Αλλαγές στα σκρίνα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού τώρα. Σκούνι Πέμπτο δοκιμάζει αμέσως από τα 6-5. Βρίσκει στόχο. Ο Ολυμπιακός προσπερνάει. Κρατάει την μπάλα. Τώρα θα δώσει το βούλιο αυτός από κοντά. Με ταμπλό σκοράρει και ο Ολυμπιακός το συν 3. 30-27. Μπατίδης και Πέκοβιτς μετά του Παναθηναϊκού, αλλά πλέον γίνεται το λάθος. Ο Τσίλτες στον εμφυλιασμό για το Κλέιζα θα καρφώσει με τα δύο χέρια μετά το λάθος του Σαρούνας για σχεδί του. Γιάννη συνέχισε. Από εκεί πέρα ο Ζέλικο Μπράδοβιτς ζήτησε κυρίως για την άμυνα να δυναμώσουν οι Ερυθρόλευκοι. Να ακούσουμε και τον Παναγιώτη Κυβουγιούς. Όχι τώρα Παναγιώτη, μετά το time out πάμε και πάλι σε διαφημίσεις. Παπαλουκάς πάει στη διείσδυση, πάσα στη γωνία. Τσίλτες διστάζει για τρεις. Αλλά θα προτιμήσει να πάει κοντά στο καλάθι. Θα πατήσει γερά και θα καρφώσει εντυπωσιακά με τα δύο χέρια. Φάση βγαλμένη από NBA. Εδώ βλέπουμε τον drive του Παπαλουκά και ο Διαμαντίδης που πάει βοήθεια. Είναι ο παίκτης που μαρκάρει το Τσίλτρες. Αλλά έχω την αίσθηση ότι από εκεί πέρα η προσπάθεια είναι εκπληκτική του Τσίλτρες. Είναι η αγαπημένη του προσπάθεια. Αλλά εδώ πέρα ο Παναθηναϊκός τον έχει δείξει ότι ρισκάρει στο Τσίλτρες να κάτσει σε απόσταση. Ο Σπανούλης ίσως θα έπρεπε να μείνει λίγο ακόμα πιο πίσω για το να μην τον αφήσει να πάρει τον κεντρικό διάδρομο. Πιστεύεις ότι είναι καταπληκτικό παιχνίδι δεύτερης ευκαιρίας. Παπαλουκάς πίσω από το σκριν του Μπουρούση τώρα. Θα του δώσει και την μπάλα. Αυτός του την επιστρέφει. Παπαλουκάς ξανά για τον Μπουρούση. Οι δυο τους συνεργάστηκαν από την αρχή μέχρι το τέλος αυτή τη φάση. Και ο Μπουρούσης κερδίζει την άμυνα. Ο Μπατής και ο Τεόντοσιτς τώρα οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Και κράτησε ο Σπανούλης την μπάλα παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Ήταν ελεύθερος ο Μπέκοβιτς δίπλα του. Τεόντοσιτς, τη διείσδυση, καλάθι και φάουλ. Εδώ ο Τεόντοσιτς πετυχαίνει ένα παλικαρίσιο καλάθι. Παίρνει ξανά με ψηλό παίκτη μπροστά του τον Μπουρούση. Κοιτάει το ρολόι. Πάει για το 1-1, τον περνάει εύκολα. Αλλά ο Τσίλτρες έρχεται σε βοήθεια και τον σταματάει στον αέρα. Είχε διαβάσει τη φάση ο Τσίλτρες. Τεόντοσιτς με τρίποδο στον εφηδιασμό. Ευστοχή αφού η μπάλα αναπηδά, χτυπά ταμπλό και πέφτει στο καλάθι. Ο Ολυμπιακού, ωστόσο, Παναγιώτης Γιαννάκης, τα μεγαλύτερα παράπονα από τους παίκτες του τα έβγαλε τώρα που διαφορά είναι στους 9 πόντους για την έκβαση της προηγούμενης επίθεσης. Δεν ήθελε αυτό το σουτ που έγινε. Ενώ τώρα ο Μύρος Τεόντοσιτς φτάνει τη διαφορά στο μεγαλύτερο σημείο. Ένα ακόμη μεγάλο πίσω. Να βρει μια τρίτη εναλλακτική λύση. Αλλά πρόσεξε, είναι και αυτή από τους ψηλούς πάλι, όχι από τους κοντούς. Παναθηναϊκός επιστρέφει, Ολυμπιακός έχει την τελευταία επίθεση όμως. Όχι ακριβώς γιατί μένουν με πλάινο, pick and roll. Τεόντοσιτς, Πεν από το πλάι για τρεις είναι εύστοχος. Ο Ολυμπιακός τα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Ολυμπιακός 55, Παναθηναϊκός 50 στον 35ο τελικό κυπέλου Ελλάδας στο μπάσκετ. Τεόντοσιτς και αυτός για τρεις είναι εύστοχος, 58-50. Τι έχει ο Τεόντοσιτς στα τρίποντα? Ο Τεόντοσιτς έχει με αυτό 3 στα, είχε 3 στα, όχι μισό να σου πω, 3 στα 9, 33%. Έσωσε την κατοχή αλλά έκανε λάθος πάσα. Κλέβει ο Σκούνι Πεν.
Και ο Παναθηναϊκός χύνει την καρδάρα με το γάλα. Παπαλουκάς στη γωνία για τον Κλέιζα που δοκιμάζει για τρεις. Ο Ολυμπιακός με συνεχόμενα τρίποντα. Τρία. Με πολλά τρίποντα που θυμίζει εκείνο το κρεσέντο των τρυπώντων του Διαμαντίδη. 11 πόντους, 61-50. Μένουν 3,5 λεπτά. Είναι πολύ χρόνο στο μπάσκετ. Θα τα πούμε όταν θα γυρίσουμε από το time out. Σιγά σιγά θα γίνουν ασφυκτικά για τον Παναθηναϊκό. Τεότοσιτς περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του. Αλλάζει χέρι, πετυχαίνει καλάθι. 63-52. Τεότοσιτς με το ρολόι να δείχνει ότι μένουν 4 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα. Τεότοσιτς είναι εύστοχος στην πρώτη βολή, ο πολυτιμότερος παίκτης του Ολυμπιακού και του τελικού μέχρι στιγμής. Που σημαίνει ότι γιατί αν... συνήθως πολυτιμότερο βγάζουμε από την πλευρά του νικητή. Το για φάουλ αν δεν πει βολή. Ολυμπιακός 67, Παναθηναϊκός 64. Ο Τεόντοσιτς ετοιμάζεται για τη δεύτερη βολή. Ευστοχή 68-64. Νίκολας μετά την επαναφορά θα πετάξει την μπάλα από πολύ μακριά. Αστοχή. Ο τελικός ολοκληρώνεται με μεγάλο νικητή τον Ολυμπιακό. Με σκορ 68-64. Ο Ολυμπιακός μετά από 5 συνεχόμενες ήττες. Ο δεύτερος αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλωσφαίρησης, ο Μιχάλης Μητζηλαίος, γκρεμάει το μετάλλιο στο λαιμό του αρχηγού του Ολυμπιακού, του Θοδωρή Παπαλουκά. Όλα έτοιμα για την απονομή. Εδώ οι οπαδοί των Ερυθρολεύκων. Ο Παπαλουκάς θα φιλεί στο τρόπαιο, θα το δώσει και στους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός και οι τρεις τους θα το σηκώσουν ψηλά. Ο Ολυμπιακός είναι κυπελούχος Ελλάδας για το 2010. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το πρώτο τρόπο του Παπαλουκά ως αρχηγός σε κάποια ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακολουθήσατε μαζί μας το 35ο τελικό κυβέρνου μας και